Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι του Θείου Άγγελου στην εκπομπή «Πώς θα καταφέρω να βγάλω το μάτι μου». Πάμε να δούμε τα σημερινά μας θέματα σε τίτλους. Πώς θα εξοικονομήσω χρόνο στο κατέβασμα των παιχνιδιών, πώς θα κάνω εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο, κάτι για να μην σέρνετε το ίντερνετ μου, πώς να ξεχωρίσουμε τα παιχνίδια της νέας γενιάς. Επίσης θα μάθουμε την εναλλαγή από το σκουρόχρωμο στο φωτεινό θέμα και θα δούμε ποιες εφαρμογές διαθέτει το Xbox Store. Πιάσε την πίτα να καεί! Εκπληκτικά. Το πρώτο μας θέμα έχει να κάνει με κάτι καινοτόμο. Φαντάζομαι σε όλους θα έχει συμβεί να θέλετε να παίξετε ένα παιχνίδι, αλλά πρέπει να περιμένετε μέχρι να έρθει το παιχνίδι στο σπίτι σας, να το κατεβάσετε, και αυτό είναι χρονοβόρο. Πάμε να δούμε το tutorial. Το βρήκες σε καλή τιμή σε ένα shop και το πήρες. Εκτός το ότι πρέπει να περιμένεις την courier να έρθει, στη συνέχεια πρέπει, αφού βάλεις το δίσκο στην κονσόλα, να περιμένεις να κατέβουν τα ατελείωτα gigabytes. Όχι πια. Πηγαίνοντας στο Xbox App και βρίσκοντας το παιχνίδι που έχεις αγοράσει, πατάς λήψη στην κονσόλα, επιλέγεις την κονσόλα σου και λήψη. Το παιχνίδι ξεκινά να κατεβαίνει. Σαφώς δεν μπορείς να το παίξεις έως ότου βάλεις μέσα το δίσκο. Μόλις εξοικονόμησες μια μέρα αναμονής. Πραγματικά απίστευτο. Πάμε στο δεύτερο μας θέμα, όπου έχει να κάνει με την καταγραφή του gameplay σε ένα εξωτερικό σκληρό δίσκο. Πάμε. Αυτό που θα χρειαστείς είναι ένας εξωτερικός δίσκος ή ένα φλασάκι. Συνδέεις το USB στην κονσόλα σου. Στη συνέχεια θα μπεις στο αρχικό μενού, θα πατήσεις ρυθμίσεις καταγραφής. Στη θέση καταγραφή θα επιλέξεις το σκληρό δίσκο σου. Εδώ μας ενημερώνει ότι το maximum της εγγραφής θα είναι 1 ώρα. Πατάμε επιβεβαίωση. Μπορούμε να επιλέξουμε την ανάλυση που μας βολεύει. Για να ξεκινήσει η εγγραφή, βάζουμε να παίξει ένα παιχνίδι. Πατάμε το Home button. Έτσι λέγεται αυτό. Στη συνέχεια, καταγραφή και κοινή χρήση και έναρξη εγγραφής. Boom! Η εγγραφή ξεκίνησε. Όταν θέλουμε να σταματήσουμε πριν τη 1 ώρα, πατάμε διακοπή εγγραφής. Έτσι το αρχείο του gameplay μας βρίσκεται στο σκληρό μας για αναπαραγωγή ή επεξεργασία. Έχω πάθει πραγματικά σοκ. Πάμε στο επόμενό μας θέμα, που έχει να κάνει με το εξής. Έχεις αντιληφθεί κάποιες στιγμές όπου το ίντερνετ σου σέρνεται? Για πάμε μήπως μπορούμε να βοηθήσουμε με αυτό. Εάν υπάρχει ίντερνετ στον τόπο που ζεις, έχουν κυριολεκτικά γραμμένο στα αρχικά τηλεφωνικά καλώδια που είχαν βάλει πριν 50 χρόνια και κάθε kilobyte μετράει, σου έχω μια λύση. Ξεκλίκαρε από την κονσόλα σου τις αυτόματες ενημερώσεις. Το ίδιο μπορείς να κάνεις και στο PC σου. Μόνο μην ξεχνάς, που και που, να κάνεις ένα check για καινούργιες. Έτσι θα έχεις εσύ τον έλεγχο για το πότε θα μειώνεται το bandwidth σου. Για φαντάσου. Το επόμενο μας θέμα έχει να κάνει με αυτούς που ρωτάνε: Okay, αγόρασα το Xbox Series X, αγόρασα το PlayStation 5 και πού ξέρω εγώ ποιο παιχνίδι είναι για την προηγούμενη γενιά, ποιο παιχνίδι είναι για την επόμενη. Δες το βίντεο. Ορίστε. Να το. Εδώ είμαστε. Να, άλλο ένα. Series X, Series S. Όπου βλέπεις αυτό το σήμα, σημαίνει ότι είναι συμβατό με την επόμενη γενιά του Xbox. Ορίστε, friends, εδώ έχουμε όλα τα παιχνίδια που είναι μέχρι στιγμή συμβατά με το Series X και το Series S. Είσαι του άσπρου ή του μαύρου? Είσαι και των δύο? Θέλεις να εναλλάσσεις την φωτεινή πλευρά με τη σκοτεινή πλευρά? Πάμε να δούμε το επόμενο tutorial. Πηγαίνοντας στις ρυθμίσεις στην εξατομίκευση, θα βρείτε αυτές τις επιλογές. Πατώντας θέμα και κίνηση, θα μπορέσετε να αλλάξετε από σκούρα σε ανοιχτή την εμφάνιση στο Xbox σας. Μια επιλογή ακόμα είναι να προγραμματίσετε πότε αυτές θα εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έχεις γίνει μεγάλη αλεπού εδώ. Το επόμενο μας θέμα έχει να κάνει με το store που διαθέτει μέσα το Xbox,
και ποιες εφαρμογές μπορείς να βρεις μέσα. Μέσα στο Stock Tractor υπάρχουν πολλές εφαρμογές. Από το Spotify, Twitch, YouTube, Nectar, Twitch, μέχρι τον Gondi και το VLC. Επίσης, Prime Videos, Facebook Coach και Apple TV. Με τόσες επιλογές θα βρήκω την πίτα να καεί. Μιλάμε για πολύ κάψιμο. Αυτό κι αν ήταν πολύ ωραίο tutorial. Σας ευχαριστούμε πολύ που διαλέξατε το κανάλι μας για να μάθετε πώς να βγάλετε το μάτι σας. Η ώρα είναι και εμείς σας ευχόμαστε καλή νύχτα. Γεια σας. Ο Θείος Άγγελος.